Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος, με μουσική σαν τη μύγα μες στο θέμα. Μπαντιέρα γκιόσα, άμα μεγαλώσω που δεν το βλέπω, το όνειρό μου ακροατή είναι να γίνω blogger. Να γίνω blogger με βερμούδα και λάπτοπ και να με καλεί σε πρωτοποριακά event ο Υπουργός Πολιτισμού σε δροσερούς αθηναϊκούς κήπους, φυλασσόμενους από τους γορίλες του κρατικού λειτουργού και απόξω να συνοστίζονται τα πρεζάκια, ζαλισμένα και να κουτουλάνε το ένα πάνω στ' άλλο. Να βρω κι εγώ επιτέλους την Ιθάκη μου, το απάνεμο λιμάνι, γιατί έχω περάσει πολλές φουρτούνες. Πολλές φουρτούνες που καθρεφτίζονται χωρίς να το θέλω καθημερινά στα λεγόμενά μου. Αυτά τα λεγόμενα που τα απευθύνω στο λεγάμενο, τον ακροατή. Στον πρώτο χρόνο της Χούντας, δεν σε πάω πολύ μακριά, στον πρώτο χρόνο της Χούντας, μόλις είχα μπει στο γυμνάσιο τότε, φρέσκο στην Έιτζερ, πέρασα πολύ καλά. Πέρασα πολύ καλά, το θυμάμαι, με έχει σημαντέψει. Ξυπνήσαμε με εμβατήρια εκείνη τη μέρα, την αποφράδα. Δεν πήγαμε σχολείο, χαρά μεγάλη. Οι γονείς μου κλαίγανε στα μουλοχτά και με βάλανε αγουροξυπνημένο και άφαγο να μαζέψω τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη. Τα φορτώσαμε στο τρίκυκλο του μπαμπά, καμουφλαρισμένα με τα είδη πρικός, και τα πήγαμε σε μια μονοκατοικία του παπάγου που έμενε ένας μπάρμπας μου δεξιός. Τα θάψαμε τα βιβλία στον κήπο και πολύ χάρηκα, γιατί δεν τα χώνεψα αυτά, ποτέ δεν τα χώνεψα αυτά τα σκληρόδετα της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών μεταφρασμένα στη μαλλιαρή. Δεν με συγκινήσανε. Ο μπαμπάς μας φίλησε, μας χαιρέτησε και έφυγε για κάποιες εβδομάδες, κανένα μήνα, καλού κακού. Μάλλον πήγε για ψάρεμα στη Μακρόνισο, από ό,τι έμαθα με φίλους του. Στο σχολείο την επομένη, παράδεισος, paradise. Για όλους εμάς τους γόνους των κομμουνιστών. Γίναμε κολλητοί, όλοι είχαμε προβληματικοί. Δεν μας μίλαγε κανένας από τους άλλους. Αράζαμε δίπλα στο σκάμα και στο προάβλιο. Είχαμε όμορφες κοπέλες στην παρέα, δεν είχαν τα σπυριά που είχαν οι δεξιές. Και είμαστε μια χαρά. Τη δεύτερη χρονιά της Χούντας, το 68, με τη διάσπαση του κόμματος, άρχισαν τα παρατράγουδα. Έγαμε τραμπού και εξωτερικού, αριστεροφλωράντες εσωτερικού, συμπαδέψαν τη ζωή μας και μας δημιουργήσαν προβλήματα στην άμυνα. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα στη στιγμή. Κνήτες και αριτζίδες μας κρύβουν την αυγή. Έναν αυτοσχέδιο αντιμπερντέ. Μαύρο κρατάνε ο Κνήτης από τη μια μεριά και ο συνασπισμένος από την άλλη, για να κρύβουν τον ήλιο. Τον ήλιο. Ούτε Ανατολή ούτε Δύση επιτρέπεται να δει από μόνος του ο Λαουτζίκος, η πλέμπα με το όνομα. Θα βλέπουν μόνο τα στελέχη του κόμματος και θα αναμεταδίδουν μόνο όσα επιτρέπει η κόκκινη μασονία, όσα κατά καιρούς αποφασίζει η κεντρική επιτροπή και η αλέκα με τις αφέλειες απ' έξω και από μέσα από το κεφάλι. Σου μεταφέρω αυτή τη ζωφερή εικόνα του κόκκινου θεάτρου σκιών, διότι στις κρίσιμες περιστάσεις όπως τώρα οφείλουμε, ακροατή, να καθαρίσουμε πρώτα τα του οίκου μας. Πρώτα τα του οίκου μας και μετά να τα βάλουμε με τα θεριά τους κατακτητές. Αν δεν καθαρίσουμε την αυλή μας από τους μάρτυρες του Ιωσήφ και τους θαυμαστές του Τσαουσέσκου, θα μας εγκλωβίσουν πάλι πριν την αντεπίθεση εναντίον του διεφθαρμένου του κράτους. Θα μας αποπροσανατολίσουν, έτσι είτε διοργανώνοντας εκδρομές για προσκύνημα στο λείψανο του Λένιν, έχει ενδιαφέρον, είτε για σπα με κορμοράνους, το περσικό κόλπο, το γνωστό περσικό κόλπο. Δεν είναι κόκκινη πλατεία, είναι κόκκινη πελατεία. Αυτό είναι το σωστό. 902 υπερπροσφορές, τηλεμάρκετινγκ, αριστερά του Εφραίμ, εντός εκτός και πίτα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το δεξί χέρι του Εφραίμ είναι πρώην μεγαλοστέλεχος του ΚΚΕ, ο Κνήτης Αρσένιος.
Μεγαλοπαπάδες και κομματόσκυλα εκ του Περισσού είναι τσόκαρα από το ίδιο καλούπι βγαλμένα. Επαναλαμβάνω, είναι τσόκαρα από το ίδιο καλούπι βγαλμένα. Η πρώτη είναι αντιπρόσωποι του Θεού και η δεύτερη αντιπρόσωποι του υπαρκτού σουρεαλισμού. Να τελειώνουμε με τις αντιπροσωπίες. Να βάλουμε μπροστά τα δικά μας πρόσωπα. Τα δικά μας πρόσωπα. Νομίζεις ότι βρίσκω δουλειά στα ραδιόφωνα επί 22 χρόνια? Πώς νομίζεις? Κάνω αντικουκουέ προπαγάνδα. Γι' αυτό με πληρώνουν τα αφεντικά, διότι τρέμουνε την τόσο πετυχημένη καθοδήγηση του λαϊκού κινήματος από τα σανίδια του κόμματος και σου λέει θα βάλουμε αυτό το μπανούτσο, το μανούς όπως το λένε, που ξεκίνησε την καριέρα του με τον δίσκο Τσουτσούνη στην κατάληψη εκεί του χημείου και τον πλακώσανε τα ΚΝΑΤ και μετά έγραψε το σουξέ «Οι νύχτες της Μόσχας», έχει προηγούμενα δηλαδή με τους ΚΝΙΤΕΣ, βάλει το να κάνει προπαγάνδα και να αμφισβητεί το αλάθητο της Αλέκας. Όταν σου πουπηλάνε το μυαλό στις κόβες ότι είσαι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της μίας και μοναδικής αλήθειας, εύκολα βαφτίζεις προβοκάτσια των Αμερικάνων την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973. Με άνεση στη συνέχεια την ξεβαφτίζεις, την οικειοποιείσαι και την εκμεταλλεύεσαι πολιτικά. Είναι πολύ σπάνιο, ακόμα και για ακνίτες συλλέχτες, το τεύχος της πανσπουδαστικής που γράφει για τους αναρχικούς προβοκάτους της καταληψίας του Πολυτεχνείου. Επειδή μαζεύω όλα τα περιοδικά παραχριστιανικών και παρακομμουνιστικών οργανώσεων, το Ξύπνα, τη Σκοπιά, την Πασπουδαστική, το Θούριο, τους Λαϊκούς Αγώνες, έχω κουφαθεί από δημοσίευμα της φοιτητικής κνητοφυλάδας που έκανε κριτική στις πρώτες μου παραστάσεις εκεί στην Πλάκα. Είχε φωτογραφία μεγάλη των μουσικών ταξιαρχιών, δήθεν κάποιους κοντοκουρεμένους φασίστες, και έγραφε ότι είμαστε skinhead ναζιστές και απέτρεπε με ασύστολα ψεύδι τα αμορθνάκια και τα κνητόπουλα από το να παρασυρθούν στον αμερικάνικο τρόπο ζωής. Αυτόν που ξετσίποτα διαφημίζει τώρα το τηλεοπτικό όργανο του κόμματος με το τηλεμάρκετινγκ. Αγόρασα δυο κόκκινα ποτάκια, δίσκο, δίσκο τσουτσούρι, και μια πράσινο-κίτρινη γραβάτα, δίσκο, δίσκο, δίσκο τσουτσούρι. Ένα πουκάμισο ριγέ, ένα πουλάρι και χαρτέμ, και ένα κοστούμι εμπριμέ χωρίς ρεβέ. Δίσκο, δίσκο, δίσκο τσουτσούρι, δίσκο, δίσκο, δίσκο τσουτσούρι. Μ' αγόρασες το δίσκο του Πασχάτα, δίσκο, δίσκο τσουτσούρι. Πήραμε το τελεφερίκ να πάμε σχολικά φυτό, στον δρόμο ρίχτηκες μωρί στον οδηγό. Δίσκο, δίσκο, δίσκο τσουτσούρι, δίσκο, δίσκο, δίσκο τσουτσούρι. Σήκωσα από το ράδιο θέμα 989. Είναι το ημίωρο ραδιοφωνικό musical που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο συμπαγής καλλιτέχνης Τζίμις Πανούσης. Κάθε 12 ώρες με τη βραδινή επανάληψη σε βελτιωμένη εκδοχή ή καθημερινή ραδιοφωνική σου αντιβίωση για πάσα νόσο και πάσα μαλακία.
Όταν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη βρίσκει βομολογιών, περιγράφοντας αιμομιξίες, κτηνοβασίες, βιασμούς, ανθρωποθυσίες, έστω και με happy end, δεν είναι δυναμόν ως Έλληνες πατριώτες, έτσι, να μην βροτοφωνάξουμε την αντίθεσή μας προς όλες αυτές τις χαμηλού επίπεδου εβραϊκές αρλούμπες, που δεν έχουν καμιά σχέση με τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Ο κάθε μαλαχίας, ο κάθε που τρώει ακρίδες, έτρωγε ακρίδες στην έρημο, δεν μπορεί να το, με το παραλήρημά του να γαλουχεί και να διδάσκει τα παιδιά μας. Οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν, όπως και τα δημόσια σχολεία, την ώρα που πάνω στα ερείπια, τις μίζες, τα φακελάκια, τα υπορτιμολογημένα φάρμακα, ο κοινός νους είναι σαφής και κατηγορηματικός. Υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη είναι δημόσια αγαθά και δεν γίνεται να μετατραπούν σε κερδοφόρες επιχειρήσεις. Εκτός από τραγικά γράμματος, ο Πρωθυπουργός πάσχει από κοινωνική αχρωματοψία. Η ανάπτυξη που οραματίζεται και προωθεί δεν είναι πράσινη, είναι μαύρη και άραχλη, σαν το κομπινεζόν της Μιμής που το φόραγε όταν ξελόγιαζε τον πατέρα του. Τόσο άχρηστοι είναι αυτοί οι ελεκτές της Τρόικας. Δεν βλέπουν τα δισεκατομμύρια που σκορπάει το κράτος πληρώνοντας υπέρβαρους μητροπολίτες και χλεμπονιάριδες μοναχούς. Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιαζόμεθα. Θα ήθελαμε να κάνουμε θερμοτά την έκκληση. Πάσχα το τελό, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Μη παίρνετε τα νεφρά σας μαζί σας στον ουρανό. Μη παίρνετε ναρκωτικά. Δεν φτάνουν για όλους. Κάποιοι τα χρειάζονται στη γη. Έλα όμορφη κοπέλα να σου παίξω βουβουζέλα, με το μαλακό κλαρίνο να μυρίσουμε τον κρίνο. Έλα όμορφη κοπέλα να σου παίξω βουβουζέλα, με το μαλακό κλαρίνο βρε να μυρίσουμε τον κρίνο. Κρίνο, αλλά υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή μου θα έχω. Στους αλήτες του franchise δούνου του γιατί φεύγουν από το κόμμα και χαμογελάει ο πατέρας. Χαμογελάει το τέρας, το ανθρωπόμορφο, ο πολυκαμπινεδάρχης των Χανίων. Κάθισα και σκέφτηκα, ακροατή μου, και όρθιος μετά το επιβεβαίωσα, γιατί ξαφνικά υπάρχει αυτή η μόδα ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές μας. Τι γίνεται, λέω, ο Κιλτίδης από το Βόρειο Φωνικό Κιλκής, γιατί την έκανε? Τον διαγράφανε ή παίζει κάτι άλλο? Οι ανανεωτές του συνωστισμού της δημοσκοπικής αριστεράς γιατί διασπάστηκαν? Λέει, είναι μόδα, τα συζητά όλα, είναι ιδεολογική ανησυχία, μπορεί. Τι είναι αυτό που το λένε αράπη, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ρώτησε και έμαθα όμως ότι τα κόμματα σχεδιάζουν να μειώσουν το βουλευτικό δυναμικό τους στο ίμιση, να έχουν δει τους μισούς βουλευτές για να καλμάρουν κάπως τη λαϊκή οργή. Επομένως, όσο γρηγορότερα αποχωρήσεις από το κόμμα, έτσι, ως εθνοπατέρας, τόσο το καλύτερο. Μια λύση για το παραπέον λαϊκό κίνημα είναι η εισαγωγή, το έβλεπα στους αγώνες μου, το σκέφτηκα, η εισαγωγή βουβουζελών από την Νότια Αφρική. Να χωριστούμε σε κουαρτέτα, έτσι, ανατετράδες, να περικυκλώσουμε και μέσα στον εθνικό κήπο και να βουβουζελίζουμε κοφατικά έξω από το άντρο της Δημοπρασίας εκεί στο Σύνταγμα. Θα τρελαθούν τα περιστέρια, αυτό καλό είναι γιατί το έχουν κάνει χάιλοι εκεί μετά διάφορα τα πορήματά τους. Να σου βάλω λίγο να ακούσεις τον ήχο της βουβουζέλας, όπως τον έγραψα από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν είναι καλή γραφή, αλλά θα ακούσουμε. Σε πάει αλλού. Νομίζω ότι είναι τα ΜΑΜ αυτός ο ήχος για τα κουφάλογα της Βουλής. Εκπέμπουν οι βουβουζέλες 130 δεσιμπέλ. Δεν είναι λίγα. Ο ήχος, ας πούμε, του αλυσοπρίου είναι στα 100 δεσιμπέλ. Σκάσουμε αλυσοπρίωνα, είναι και χαλάς και πετρέλαιο. Βάλε μου πάλι, αρχίζει να μ' αρέσει, για βάλε πάλι. Δυνάμωσε το κόπο, δώσε. Άλλο όργανο έχουμε να βάλουμε εμείς. Και εμείς έχουμε κλαρίνα. Δεν τα βάζουμε στα γήπεδα. Εμείς τα βάζουμε αλλού τα κλαρίνα. Τα βάζουμε αλλού. Τι να κάνουμε. Ο κάθε λαός με τα έθιμά του. So the thing you can
Τελειώσαμε, ακροατή μου. Στην κοιλιά του Κούφιου Μαλόγκου φιλοξενήθηκαν οι συνάδελφοι Νίκος Δημητράτος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Νίκος Γκάτσος, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Πυθαγόρας και ο Αλφα Μπλόντι εδώ που σκοτώνει η Pink Floyd. And all around, what we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. Τελειώσαμε, ραντεβού αύριο στις 12. Φιδάκια!